Μπορούμε όμως να πάρουμε και ένα μικρό σχόλιο, ένα σύντομο σχόλιο από τα όσα έγιναν στο γήπεδο από ένα συνάδελφο που παρακολούθησε το παιχνίδι. Να συνδεθούμε με Βόλο, να έχουμε ένα σχόλιο από τον καλό συνάδελφο, τον Κώστα Παπαγεωργίου. Κώστα, καλησπέρα από την Crete TV και το Ηράκλειο. Καλησπέρα από το Βόλο. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι είχαμε στο Πανετολικό. Όπως μαρτυρά και το σκορ, είναι μια ευρεία νίκη του Όφη, η οποία φυσικά δεν είναι τόσο εύκολα όσο μπορεί να φαίνεται εκ πρώτης γνώμης όταν βλέπεις το τελικό 1-4, αλλά εν τέλει στο τέλος της ημέρας του μετράει με η νίκη των κριτικών, η δεύτερη στο πρωτάθλημα που τη θέλανε πάρα πολύ. Απ' την άλλη ο Βόλος πέτυχε τη δεύτερη ήττα του, υπέστη μάλλον τη δεύτερη ήττα του για φέτος το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Ποια ήταν τα στοιχεία που έκαναν να εντυπωσιαστείς από τον Όφη μετά από αυτό το τελικό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, να το πω καλύτερα, από τον Όφη απόψε? Σίγουρα κρατάμε την εμφάνιση του Ντεγκούσμαν, έτσι, που ήταν ουσιαστικά η πρώτη πολύ καλή του εμφάνιση από την μέρα που ήρθε σαν μεγάλο όνομα στην κριτική ομάδα. Νομίζω ότι, αν συμφωνείτε και εσείς, πρέπει να είναι ο MVP της αναμέτρησης. Έχει συμμετοχή, νομίζω, στα 3 από τα 4 τέρματα του Όφη. Γενικότερα όμως είναι ένας παίκτης ο οποίος ουσιαστικά κάθε επίθεση των φιλοξενωμένων περνούσε έτσι, φιλτράρονταν από τα πόδια του. Έδειξε σε πολύ καλή κατάσταση. Ήταν μόνιμη πηγή κινδύνων για την αιστεία του Καραβέλη. Ο οργανωτής, θα μπορούσαμε να πούμε, του Όφη, ο οποίος παίζει καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα με μια εμφάνιση η οποία πραγματικά νομίζω, όσο έχω παρακολουθήσει και εγώ τον Όφη, ότι είναι η καλύτερη η οποία έχει πραγματοποιήσει έτσι με την νέα του ομάδα. Ένας παίκτης που φυσικά έχει πολύ μεγάλο βιογραφικό, πολύ βαρύ βιογραφικό και το έδειξε σήμερα στο Πανετσαλικό και εκεί νομίζω ότι κρίθηκε ουσιαστικά και το παιχνίδι, πέρα από την αποβολή που αδιαμφισβήτητα ήταν μια τεράστια ευκολία για τον Όφη και ένα μεγάλο πρόβλημα για τον Βόλο, το γεγονός ότι οι κριτικοί πήρανε το κέντρο. Ήταν και οι απουσίες του Βόλου στη συγκεκριμένη θέση του Ριένστρα και του Τσοκάνη, οι οποίες φάνηκαν. Νομίζω ότι το κέντρο άνοιξε στον Όφη. Και σίγουρα και ο Ντεγκούσμαν, όπως αναφέρετε και εσείς, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην τελική έκβαση της αναμέτρησης. Mm-hmm. Πάντως, να επισημάνω και εγώ, Κώστα Παπαγεωργίου, ότι το συγκεκριμένο στάδιο γενικότερα φέρνει γούρι συχνά πυκνά στις κριτικές ομάδες. Να που ο Όφη έκανε μια νέα αρχή από τον Βόλο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Δεν ξέρουμε αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο πριν κλείσουμε. Να πω ότι ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Δηλαδή, νομίζω ότι κάποιος που το παρακολουθούσε ως φίλαθλος σίγουρα ευχαριστήθηκε την ποιότητα του αγώνα, γιατί και οι δύο ομάδες παίξαν χωρίς κάποια σκοπιμότητα. Νομίζω ότι από τα πρώτα κιόλας λεπτά ήταν εμφανές ότι είχαν διάθεση να παίξουν ποδόσφαιρο, να κυνηγήσουν το τρίποντο. Το θέλανε και οι δύο για τους λόγους τους. Παίξαν επιθετικά, παίξαν ωραίο ποδόσφαιρο. Εν τέλει, η κόκκινη κάρτα, η οποία αντίκρισε ο Σάντες, είχε καθοριστικό έτσι, χαρακτήρα στο τελικό αποτέλεσμα, καθώς δεν μπόρεσε ποτέ ο Βόλος να βρει απάντηση στο αριθμητικό μειονέκτημα. Μπορεί να το πάλεψε για μεγάλο μέρος του δευτέρου ημιχρόνου, να κοίταξε τα μάτια τον Όφη. Όμως νομίζω ότι στο τέλος προδόθηκε λίγο πολύ από την κούραση. Πράγμα αναμενόμενο, γιατί έπαιζε για πάνω από 60 λεπτά με παίχτη λιγότερο. Ένα ωραίο παιχνίδι όμως. Ο Όφη έδειξε πολύ ωραία στοιχεία και πιστεύω ότι είναι πολύ πιθανό να είναι μια νέα αρχή για τον Όφη. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση, νομίζω ότι υπήρχε πίεση, εσείς τα ξέρετε πολύ καλύτερα. Και για τον Βεβαίως. Κύριο Σίμω. Πολύ σωστά. Αλλά και γενικότερα έχει φτάσει σε ένα ωριακό σημείο, νομίζω, Όφη, σε σχέση και με την περσινή πολύ καλή του πορεία. Ενδεχομένως το σημερινό αποτέλεσμα να είναι η αρχή μιας αντεπίθεσης, αν μπορούμε να την πούμε, για την ομάδα του Ηρακλείου. Κώστα Παπαγεωργίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ευχηθούμε καλό βράδυ στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας, στον όμορφο Βόλο, από την Crete TV και το Ηράκλειο. Να είστε καλά, καλό βράδυ.